τα ελληνικά F-35 θα έρθουν με τζούφιο πυροβόλο, γιατί δεν μπορεί να ρίξει ευθεία. Το Πεντάγωνο παραδέχθηκε ουσιαστικά την αναποτελεσματικότητα του εσωτερικού πυροβόλου όπλου της έκδοσης F-35A του δημοφιλούς μαχητικού 5ης γενιάς των ΗΠΑ. Ανακοίνωσε πως χρειάζονται περισσότερες δοκιμές και τροποποιήσεις για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του όπλου. Πιο συγκεκριμένα, και όπως μπορεί ήδη να γνωρίζετε, κατά τα χρόνια οι πιλότοι του υπερσύγχρονου μαχητικού F-35 παραπονιούνται πως το αυτόματο πυροβόλο όπλο των 25 χιλιοστών που βρίσκεται εγκατεστημένο εσωτερικά του αεροσκάφους δεν είναι αποτελεσματικό. Κάποιοι πιλότοι το έχουν χαρακτηρίσει άχρηστο, λέγοντας πως δεν μπορεί να πυροβολήσει ευθεία. Τώρα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας πάει την σιωπή του για πρώτη φορά αναφορικά με το ζήτημα της απόδοσης αυτού του αμφιλεγόμενου όπλου. Το Πεντάγωνο σε επίσημη ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε τα ζητήματα και ανέφερε πως η απογοητευτική απόδοση του όπλου οφείλεται σε ζητήματα σχετικά με το υλισμικό και το λογισμικό του. Το άστοχο πυροβόλο είναι μόνο ένα από τα πολλά ζητήματα του F-35 που γνωστοποίησε μια μεγάλη έρευνα της ανεξάρτητης Αμερικανικής Υπηρεσίας Πόγκο τον προηγούμενο μήνα. Η έρευνα αυτή έχει προκαλέσει παγκόσμιο σάλο αφού αποκαλύπτει ελαττώματα της πλατφόρμας που δεν γνώριζε σχεδόν κανείς. Και όλα αυτά ενώ δεκάδες χώρες έχουν αγοράσει ή παραγγείλει το μαχητικό 5ης γενιάς της Lockheed Martin. Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα ανέφερε μεταξύ άλλων πως η φωνικότητα του F-35A υπονομεύεται από την ικανότητα του πυροβόλου όπλου του να στοχεύει αποτελεσματικά τους στόχους του. Σύμφωνα με τους ερευνητές της υπηρεσίας, η κακή απόδοση του πυροβόλου οφείλεται σε σχεδιαστικά ζητήματα και σε λάθος εγκατάσταση του όπλου κατά τη διάρκεια συναρμολόγησης του αεροσκάφους. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως η έκδοση F-35A, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια, εξοπλίζεται με ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο 4 κανών τύπου Gatling διαμετρήματος 25 χιλιοστών. Η επίσημη ονομασία του όπλου είναι GAU-22A και στα χαρτιά έχουμε να κάνουμε με ένα εντυπωσιακό πυροβόλο, το οποίο μπορεί να ρίξει 3.300 σφαίρες το λεπτό, τροφοδοτούμενο από γεμιστήρες των 180 σφαιρών. Το όπλο είναι εγκατεστημένο εσωτερικά της ατράκτου, έτσι ώστε να μην υποβαθμίζει το stealth προφίλ του μαχητικού. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.